εξαγωγές στο ελαιόλαδο ή πωλήσεις στην τοπική αγορά. Μπορούμε να πωλήσουμε το ελαιόλαδό μας σε υψηλότερη τιμή στο εξωτερικό ή θα ήταν καλύτερο να το πωλήσουμε στην τοπική αγορά. Ένα συνηθισμένο ερώτημα από χιλιάδες παραγωγούς στην Ελλάδα. Πάμε να το αναλύσουμε. Κατά την άποψή μου, πριν σκεφτείς να κάνεις εξαγωγές, θα πρέπει να θέσεις τον εαυτό σου τα παρακάτω ερωτήματα. Πρώτον, αν η παραγωγή σου είναι αρκετή για να εισχωρήσεις στην αγορά που σκέφτεσαι. Διότι αν τα λίτρα που παράγεις είναι λίγα, όσο ποιοτικό και να είναι το ελαιόλαδό σου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σε συμφέρει. Δεύτερον, το κόστος της τυποποίησης που περιλαμβάνει την εμφιάλωση, τις ετικέτες και την αποθήκευση. Τρίτον, το κόστος δημιουργίας του brand που περιλαμβάνει το λογότυπό σου, τον σχεδιασμό της ετικέτας, την ιστοσελίδα σου, τα social media και όλα αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα του προϊόντος. Τέταρτον, τον τρόπο και τον τόπο που θα πουλήσεις. Θα απευθυνθείς σε κάποια εταιρεία συμβούλων, θα μιλήσεις με κάποιον διανομέα, θα αρχίσεις μόνος σου να παίρνεις τηλέφωνα και να στέλνεις email, και αν ναι, σε ποια χώρα σκέφτεσαι να πουλήσεις και γιατί. Και πέμπτον, συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω και αν υποθέσουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα, θα πρέπει να υπολογίσεις αν θα μπορείς να προμηθεύεις τους πελάτες σου με ελαιόλαδο όλο τον χρόνο. Θα αντέξεις την αναμονή μέχρι να έρθει η πρώτη πώληση. Θα σε συμφέρει να επισκεφτείς μια εμπορική έκθεση ως εκθέτης ή ακόμα και ως επισκέπτης. Το θέμα είναι μεγάλο και θα το αναλύσουμε περισσότερο στα επόμενα βίντεο.